Ανίποτη τραγωδία πριν την πρωτοχρονιά βύθισε στο πένθος οικογένεια στην Πάνω Δευτέρα. Ο Εμίλιος Χαραλάμπου, 40 χρόνων, έσβησε με τον πιο φρικτό τρόπο στην άσφαλτο, καταλείποντας σύζυγο και δύο ανήλικα παιδιά, ένα κοριτσάκι 4 και ένα αγοράκι 7 χρόνων. Προσπαθώντας να μην λείψει τίποτα στην οικογένειά του, ο 40χρονος έκανε και δεύτερη δουλειά τα βράδια ως διανομέας πιτσαρίας. Χθες ωστόσο, στις 7:40, λίγο αφού του έπιασε δουλειά, δεν έγινε αντιληπτός από 28χρονη οδηγό. Σε ένα σημείο του δρόμου έστριψε δεξιά ως η πορεία του σε πάροδον, με αποτέλεσμα να ανακόψει την ευθεία πορεία μοτοσυκλέτας που ερχόταν από απέναντι. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 40χρονος, ο οποίος έφερε προστατευτικό κράνος, εκτινάχθηκε στην άσφαλτο και τραυματίστηκε κρίσιμα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επικαθήκον διατρός διαπίστωσε το θάνατό του. Η κοπέλα, η οποία είχε ως συνοδηγό το σύζυγό της και στο πίσω κάθισμα το 2,5 χρόνων παιδάκι τους, συνελήφθη από την αστυνομία. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη και θα κλειδευτεί αργότερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Κάνω έκκληση στους οδηγούς και σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου αυτές τις Άγιες ημέρες να είναι πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να έχουν χαμηλές ταχύτητες, να μην καταναλώνουν αλκοόλ και μετά να οδηγούν οχήματα και γενικά να είναι προσεκτικοί μέσα στους δρόμους. Η είδηση του θανάτου του άτυχου οικογενειάρχη προκάλεσε σοκ στη Δευτέρα. Το Σωματείο Εθνικός Δευτεράς άνοιξε το απόγευμα βιβλίο εισφορών για την οικογένεια του Εμίλιου Χαραλάμπους.